Παύλο Ξανθούλη, αντιδράσεις έχουμε φαντάζομαι και για τα όσα ανακοινώνουν οι Αμερικανοί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προκύπτει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είναι αντιδράσεις, είναι παρενέσεις από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το εμπάρκο που επέβαλαν στο ρωσικό πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Η Ουάσιγκτον επενδύει στη Γερμανία και στη Γαλλία προσβλέποντας σε ανάλογη απόφαση και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να απεξαρτηθεί από τη Μόσχαμ ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο, επί του παρόντος Νικήτα τουλάχιστον, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Όλαφ Σόλτς, εμφανίζεται αρνητικός προβάλλοντας τα εθνικά συμφέροντα της δικής του χώρας. Δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή από το ρωσικό φυσικό αέριο για να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός ενέργεια για θέρμανση, μετακίνηση, παροχή ρεύματος και βιομηχανία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η προσπάθεια απεξάρτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα πάρει κάποιο χρόνο και δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Στο ίδιο ακριβώς κύμα βρίσκονται και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο κύριος Κίριλ Πέτκοφ, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιδιώξει να εξαιρεθεί από την απαγόρευση εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, εάν υποβληθεί μια τέτοια πρόταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο τώρα που συζητείται σε επίπεδο κρατών μελών είναι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο. Δηλαδή, μετά τον αποκλεισμό της Μόσχας από τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσει και ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος, κάτι που θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για αρκετά κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπέστη ήδη κόστος λόγω του κλεισίματος του εναερίου της χώρου προς τη Ρωσία και λογικά δεν έχει την πολυτέλεια να συνενέσει και στο κλείσιμο του θαλάσσιου χώρου. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γενικό πρόσταγμα των οποίων έχει η Ουάσιγκτον, γίνονται σκέψεις και για απαγόρευση ασφάλισης ρωσικών πλοίων σε ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες. Το τρίτο τώρα που συζητείται και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα αρχίσει την Πέμπτη είναι η δημιουργία ενός νέου αμοιβαίου ταμείου προκειμένου να συγκρατηθούν όσο αυτό είναι δυνατόν οι συνέπειες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ακούγονται ιδέες ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης από την πανδημία να αξιοποιηθεί προκειμένου ορισμένα από τα κεφάλαια να ανακατευθυνθούν για να αμβλύνουν τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.